με μια προτροπή διαφορετική από αυτήν που ακούγεται και διατυπώνεται από πολλούς ακαδημαϊκούς και όχι μόνο, ξεκίνησε την παρουσίαση του βιβλίου του στα Ιωάννινα ο καθηγητής βιοχημίας βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Η προτροπή απευθυνόταν στους νέους ανθρώπους ώστε να μην εγκαταλείψουν τη χώρα στη δύσκολη συγκυρία που περνά, αλλά να μείνουν, να επενδύσουν τις γνώσεις τους σε αυτή και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα της κρίσης. Ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάστηκε στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής είναι «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, ζώντας στην Ελλάδα της κρίσης, ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην παραγωγική ανασυγκρότηση». Στο βιβλίο του, ο Δημήτρης Κουρέτας καταγράφει σκέψεις και τρόπους για την παραγωγική ανασυγκρότηση, καθώς και το ρόλο του Πανεπιστημίου προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε αντίθεση με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι λένε σηκωθείτε και φύγετε και βρείτε την τύχη σας στο εξωτερικό, εγώ λέω στους νέους καθίστε εδώ, γιατί μέσα στην κρίση δημιουργούνται ευκαιρίες. Λοιπόν, και ξεκινάω την συζήτηση. Η δραστηριότητα όλης της χώρας μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα είχε να κάνει με ένα αγροτικό προϊόν, το οποίο ήταν οι μισές εξαγωγές της. Τι σημαίνει αυτό? Το 2015 η Ελλάδα είχε εξαγωγές 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Λίγες. Φανταστείτε δηλαδή από τα 27 δις να έχουμε τα μισά, δηλαδή 13,5 εκατομμύρια να είναι ένα προϊόν, δηλαδή στα φύδα ας πούμε, να είναι με συνθήκες σημερινές, να είναι περίπου οι μισές εξαγωγές. Τον κύριο Κουρέτα προλόγησε ο αναπληρωτής Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και η Διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου Μαρία Στρατσάνη. Να μεταφερθούν προς ελληνικές επιχειρήσεις, διότι αυτή η μεταφορά είναι πολύ φτωχή και ακόμη φτωχότερη είναι για τον πρωτογενή τομέα. Η αγροτική εκμετάλλευση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κυρίως ανάγκη γνώσεις και όχι αποτελέσματα έρευνας. Η διατύπωση είναι του Δημήτρη. Οι ερευνητές, σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα, δεν είναι πρόθυμοι και συμφωνώ απόλυτα να καλύψουν τέτοιες ανάγκες, γιατί δυστυχώς το ακαδημαϊκό σύστημα τους κρίνει με βάση την έρευνά τους και όχι τη διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας.